πριν προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία, μιας και βρισκόμαστε σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία ίσως είναι και η τελευταία ενός του γεγονότος ότι από 7 Σεπτεμβρίου μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και ως εκ τούτου τίθενται περιορισμοί ως προς τη δυνατότητά μας να συνεδριάζουμε για θέματα, εκτός αν υπάρχουν έκτακτα θέματα για τα οποία θα κληθούμε να λάβουμε αποφάσεις. Και επειδή δεν γνωρίζω αν θα γίνει άλλο Περιφερειακό Συμβούλιο ακόμα μέχρι τότε, σε κάθε περίπτωση όμως άκερο δεν είναι, είτε είναι το τελευταίο είτε είναι το προτελευταίο, θα ήθελα να εκφράσω μερικές σκέψεις. Φτάνουμε και φτάσαμε στο τέλος μιας τετραετίας, μιας τετραετούς θητείας, η οποία σημαδεύτηκε κυρίως και προερχόντως από την κρίση του κορονοϊού. Ακολούθησε η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον αρκετά ρευστό, το οποίο δημιούργησε μια ιδιαζόντως μεγάλη πίεση της κοινωνίας. Μέσα ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες, νομίζω ότι τόσο ως Περιφερειακή Αρχή, όσο και συνολικά ως Περιφερειακό Συμβούλιο, καταφέραμε με τις ατέλειές μας να βάλουμε ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται δημοκρατία, σε αυτό που λέγεται κοινωνική συνοχή, σε αυτό που λέγεται κοινωνική αλληλεγγύη, σε αυτό που λέγεται προσφορά στον τόπο. Εξαιρώντας, όπως πάντα, γιατί πάντα υπάρχουν και κακές στιγμές σε κάθε ταξίδι, τις κακές στιγμές, θα κρατήσω την διάθεση που επιδείχθηκε από όλους, τουλάχιστον ως πρόθεση, προσφορά στην αγάπη στον τόπο. Γιατί να μην ξεχνάμε, παρότι δεν αποφύγαμε τον πειρασμό να περιβληθούμε άλλους ρόλους εδώ στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο, εν τούτης, η γενική σούμα που λέμε, κατέδειξε για μία ακόμη φορά ότι το Περιφερειακό μας Συμβούλιο αποτελεί όντως το ανώτατο όργανο διαβούλευσης συλλογικό στην περιφερειά μας και μάλιστα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δόθηκε αγώνας από όλους γι' αυτό, από όλες τις παρατάξεις. Η κάθε μία με τον δικό της τρόπο και με τη δικιά της αντίληψη. Γιατί εκτός από παρατάξεις εδώ μέσα, αποδείξαμε ότι όλοι ότι είμαστε και άνθρωποι. Γιατί πρώτα είμαστε άνθρωποι και μετά είμαστε παρατάξεις. Και αυτό το διέγνωσα σε όλους παρά την διαφορετικότητα στον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων. Οφείλω αν μη τι άλλο και δεν είναι προσχηματικό λοιπόν, στο τέλος αυτού του ταξιδιού, να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που με αξιοπρέπεια και σεβασμό στο ρόλο τους υπηρέτησαν αυτό το ρόλο που είχε ο καθένας και που το ανέθεσε ο λαός της Εθνικής Ελλάδας. Οφείλω ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και το Προεδρείο, την Πρόεδρό μας, τη Γραμματέα, την Αντιπρόεδρο και όλους όσους συμμετέχουν στη λειτουργία του συλλογικού μας οργάνου, είναι εδώ δίπλα μας και τα άξια στελέχη της υπηρεσίας μας και πάντα οι υπηρεσιακοί παράγοντες που βρίσκονται σε κάθε θέμα που αφορά τις υπηρεσίες τους. Οφείλουμε, και δεν είναι προσχηματικό αυτό, ούτε είναι τυπικό, ξέρετε, ο τύπος ακολουθεί και την ουσία. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αν μη τι άλλο, και αυτοί με τον δικό τους τρόπο συνέβαλαν στο να λειτουργήσει αυτό που με κόπο και αγωνία προσπαθούμε όλοι να υπηρετήσουμε, τη δημοκρατία και τον πολίτη. Σίγουρα τα προβλήματα ήταν πολλά. Οι διαφωνίες πολλές, ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, τηλεδιασκέψεις, πράγματα που δεν φανταζόμασταν ποτέ να ζήσουμε. Τα αναπολώ με συμπάθεια, ακόμα και αν με προβλημάτισαν και ως πολιτικό και ως νομικό. Διαζώσεις, τηλεδιάσκεψη,
θα είναι, θέλει, πώς το λένε, ειδική διαδικασία για να μετροσκοπείται. Δεν θέλει, πώς δεν θέλει. Ο καθένας με τον τρόπο που προσεγγίζει μια πραγματικότητα, πάντως το υπηρετήσαμε, συγκρουστήκαμε, αλλά βγήκε αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι αυτό που βιώνει ο πολίτης. Καλό ή κακό, αυτό θα κρυθεί σε πολύ λίγο καιρό από σήμερα. Εγώ σε κάθε περίπτωση, κλείνοντας αυτό το ταξίδι και ευελπιστώντας σε ένα καινούργιο, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μας παράταξη, αλλά κλείνοντας σε κάθε περίπτωση αυτό, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλες και όλους, όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συμβάλλουν στη λειτουργία αυτού του οργάνου και να ευχηθώ και πάλι, χωρίς κανένα ίχνος τυπικότητας, μέσα από την καρδιά μου, έναν καλό αγώνα και επιτυχημένο για τον καθένα προσωπικά όπως τον κυνηγά στις ερχόμενες εκλογές, σε κάθε μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που είτε είσαι επικεφαλής, είτε ως υποψήφιος περιφερειακός ή υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος, αναζητήσει και ζητήσει την ψήφο των συμπολιτών μας. Θέλω να ελπίσω ότι αυτό το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης που υπήρξε ως στοιχείο δημιουργικότητας μέσα στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο, θα προσπαθήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλοι να κρατήσουμε και στην προεκλογική περίοδο. Γιατί ένα πράγμα νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Το τελευταίο που χρειάζεται ο συμπολίτης μας αυτή τη στιγμή είναι η κοκόρια να τσακώνονται και φυσικά την έλλειψη της ενότητας που χρειάζεται ο τόπος μας, αλλά και η πατρίδα μας. Αυτά ήθελα να πω.